Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εκτοξεύουν σε άλλο επίπεδο τους κινδύνους στην περιοχή και φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο γενίκευσης του πολέμου. Οι πύλες της κολάσεως χάσκουν ορθάνυκτες για τους λαούς και δεν επιτρέπεται σήμερα κανένας εφησυχασμός. Η Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τη συνενοχή και όλων των άλλων κομμάτων του Ευρωμονόδρομου και του Νατοϊκού Τόξου, είναι μπλεγμένη μέχρι το λαιμό σε δύο ταυτόχρονους συμπεριελιστικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με οδυνηρές συνέπειες για το λαό μας. Η ολοένα και βαθύτερη ελληνική εμπλοκή δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας. Επιβάλλεται εδώ και τώρα να απεμπλακούμε από τους συμπεριελιστικούς πολέμους, να αποσυρθεί η στήριξη στο κράτος δολοφόνο γενοκτόνο του Ισραήλ, να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές, όπως και να επιστρέψει η φρεγάτα Ίδρα από την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία κοστίζει στον ελληνικό λαό ημερησίως 500 εκατομμύρια ευρώ. Χαιρετίζουμε από αυτό εδώ το βήμα τις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, μικρών βιοπαλλεστών αγροτών, φοιτητών και νεολαίας που βροντοφώναξαν «Δεν πάει άλλο». Για να ανακουφιστεί ο λαός πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο. Ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα απέναντι στην ακρίβεια. Αύξηση μισθών και συντάξεων. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ο λαός μας ζει καθημερινά τα τέμπη στη ζωή του μέσα από τα τεράστια εργοδοτικά εγκλήματα στις οικοδομές, τα ναυπηγεία, τους χώρους δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι δένουν με τα κομμάτια τους την κερδοφορία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, μέσα από οδηγίες, επιταγές, κώδικες και νόμους, διαμορφώνουν περιβάλλον εντατικοποίησης, υπερεκμετάλλευσης και υπερφορολόγησης του λαού μας, μοιράζοντας την ίδια στιγμή προνόμια, απαλλαγές και επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Ο κώδικας έρχεται σήμερα να υπηρετήσει ένα βάρβαρο, ταξικό φορολογικό σύστημα που το έχουν συνδιαμορφώσει όλα τα κόμματα διαχρονικά. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, στα πλαίσια των επιταγών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σταθερό προσανατολισμό, τη φοροαφέμαξη του λαού μας και τις φοροαπαλλαγές στους μονοπωλιακούς ομίλους και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γεγονός πως το σχέδιο νόμου αποτελεί συνέχεια της προγενέστερης νομοθεσίας και διακατέχεται από προστιμολαγνία και φοροεξόντωση. Αποτελεί προαποτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, του υπερμνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως και το πληρώνει ακριβά ο λαός. Όλα τα πρόστιμα του κώδικα συνεχίζουν να υπάρχουν χωρίς καμία διάθεση από τη φορολογική διοίκηση να αλλάξει προσανατολισμό στην πολιτική της. Οι χιλιάδες φορολογικές αλλαγές επιβάλλονται χωρίς να έχει δοθεί ποτέ η δυνατότητα στους μικρούς αυτοαπασχολουμένους να ενημερωθούν, να εξοικειωθούν και να λάβουν γνώση αυτών, απειλώντας τους διαρκώς με δυσανάλογα μεγάλα για το ύψος των παραβάσεων πρόστιμα. Το περιβάλλον τρομοκρατίας και φοροκυνηγητού είναι φανερό σε όλα τα μήκη και πλάτη του νέου κώδικα, αφού και στις πιο απλές περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακράτησης φόρου τιμωρείται το ανθρώπινο λάθος χωρίς να υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης του δημοσίου. Υπέρογκα πρόστιμα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις μη διαβίβασης συνόψεως εκδοθέων των παραστατικών λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα των MyData μέσω του πληροφοριακού συστήματος φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της ΑΔΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πρόστιμα αυτά δεν αφορούν κλοπή φόρου από το κράτος, αλλά πρόστιμα μη τήρησης ψηφιακής γραφειοκρατίας που η φορολογική διοίκηση έχει επιβάλει. Η προστιμολαγνία δεν σταματάει όμως εδώ. Συνεχίζεται, μεταφέροντας την ευθύνη για τη δήλωση των POS στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, ενώ αποτελεί υποχρέωση των παρόχων η δήλωση της έναρξης και διακοπής λειτουργίας τους. Το ασφυκτικό ψηφιακό περιβάλλον και οι συνεχιζόμενες αλλαγές αποτελούν τροχοπέδι στη λειτουργία των μικρών αυτοαπασχολουμένων, που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας με την ψηφιακή θηλιά, τα υπέροχα πρόστιμα και τη τεκμαρτή φορολόγηση να τους οδηγούν σε νέα διέξοδα, λουκέτα και χρεοκοπία. Με το νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας,
προβλέπονται αυστηρότεροι έλεγχοι σε συναλλαγές από ψηφιακές πλατφόρμες που σε συνδυασμό με τα περιβόητα ηλεκτρονικά βιβλία βοηθούν το αστικό κράτος να εφαρμόζει πιο αποτελεσματικά την αντιλαϊκή πολιτική του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μεγαλύτερη κερδοφορία και στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Σήμερα, για να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, επιβάλλεται μια γενναία ρύθμιση οφειλών με την περικοπή τόκων και προστήμων στο ύψος του 50% του κεφαλαίου, με αποπληρωμή άτοκη που δεν θα ξεπερνά το 10% του ετήσιου εισοδήματος στο φιλέτη. Μια που τα συσσωρευμένα χρέη των οικοκυριών δημιουργήθηκαν από άδικους, ταξικούς και φορομπηκτικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων ανεξαιρέτως. Ενώ την ίδια στιγμή στο κεφάλαιο διαχρονικά διαγράφονται οφειλές και χρέη, επιβεβαιώντας και τον ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής των κομμάτων που κυβέρνησαν. Επιβάλλεται η καθιέρωση αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο σε όλους τους φορολογούμενους. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών σε μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρούς αυτοαπασχολούμενους και βιοπαλαιστές αγρότες. Η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και του τεκμαρτού τρόπου φοροαφέμαξης των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Η κατάργηση των προστήμων για τις ψηφιακές συναλλαγές. Επιβάλλεται επιγόντως να υπάρχει κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως και των ειδικών φόρων σε ενέργεια και καύσιμα, όπως και η καθιέρωση πλαφών στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου. Αν θέλατε στα αλήθεια να εκπροσωπείτε το λαό, και απευθύνομαι σε όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επιβάλλεται εδώ και τώρα να πετύχουμε την κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών σε εφοπλιστές και φανς. Η κατάργηση του αναβαλούμενου φόρου των τραπεζών και των 12ετών φοροαπαλλαγών και προνομίων στους στρατηγικούς επενδυτές. Τη φορολόγηση με 45% όλων και όχι με 15% που επιβάλλεται με το νομοσχέδιο που προ 15ημέρου ψηφίσατε. Έτσι, ώστε να μην πληρώνει ο λαός το 95% των φόρων και το κεφάλαιο μόλις το 5%. Να μην δουλεύουμε τις μισές μέρες του χρόνου για να πληρώνουμε εφορία και ασφαλιστικές εισφορές. Να μην φορτώνει το λαός μας με 23 δισεκατομμύρια το χρόνο φόρους από το ΦΠΑ. Ένα σημαντικό στοιχείο του νέου κώδικα αποτελεί η επιβράβευση της ρουφιανιάς. Η προσπάθεια να στραφεί το ένα κομμάτι της κοινωνίας απέναντι στο άλλο. Ό,τι γίνεται δηλαδή στους χώρους δουλειάς από τους εργοδότες, ό,τι γινόταν και στο παρελθόν από τις δυνάμεις κατοχής, την ασφάλεια και τις μυστικές υπηρεσίες. Και μάλιστα, η οικονομική επιβράβευση θα είναι και αφορολόγητη, τη στιγμή που φορολογούνται τα επιδόματα ανεργίας και οι πληρωμές του ΕΦΚΑ λόγω ασθένειας από το πρώτο ευρώ. Μέσω του νέου κώδικα ενισχύεται ο ψηφιακός λαβύρινθος και ο ηλεκτρονικός σταγκαλισμός των φορολογουμένων που καταφεύγουν σε ιδιώτες του χώρου, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους. Οι ΔΟΗ, πλήρως υποστελεχωμένες, με καταστήματα κλειστά στην περιφέρεια, καταρρύπτουν το αφήγημα της κυβέρνησης για τη δωρεάν ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών από υπαλλήλους του Υπουργείου. Ενώ τα ιδιωτικά ΚΕΠ και τα φοροτεχνικά γραφεία έχουν επομιστεί την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών που έως τώρα εξυπηρετούνταν δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες. Όλο αυτό το διάστημα, ο κλάδος των μικρών αυτοαπασχολουμένων λογιστών έχει σηκώσει στις πλάτες του την πολιτική της άναρχης ψηφιοποίησης των υπηρεσιών. Αφού λοιπόν διεκπεραίωσαν δωρεάν την ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος, αφού στριμώχτηκαν την περίοδο της COVID εποχής να δουλεύουν 24 ώρα για να καλυφθούν οι ψηφιακές υποχρεώσεις, αφού επιβάλλατε τη θηλιά των My Data με τεράστια κενά και προχειρότητες, αφού τους τσακίσατε εδώ και 4 μήνες με τη διασύνδεση POS με τις ταμιακές σε ένα θολό, πρόχειρο και εντελώς ανώνυμο ψηφιακό περιβάλλον, σήμερα κάνετε ό,τι μπορείτε για τη συγκέντρωση του λογιστικού έργου στα μεγάλα εταιρικά σχήματα ελεγκτικών επιχειρήσεων κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια για την ολοένα και μεγαλύτερη συρρήκνωση των μικρών αυτοαπασχολουμένων στο χώρο. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο για τα My Data, κανένα πρόστιμο για τη μη υποβολή στο ESENT όταν έχει προηγηθεί η έκδοση απόδειξης ή καταχώρηση στα βιβλία και η απόδοση του ΦΠΑ των αποδείξεων. Τα βιβλία εσόδων-εξόδων να αποτελούν τη μοναδική πηγή προσδιορισμού των κερδών των μικρών αυτοαπασχολουμένων με την παράλληλη υποβολή μόνο των εσόδων στα My Data.
Επιβάλλεται η απενεργοποίηση με προοπτική κατάργηση του νόμου 4557 του 2018, όπως απαιτούν όλοι οι λογιστικοί κλάδοι, όπως και η ανάκληση της απόφασης και το κλείδωμα των δηλώσεων του ΦΠΑ. Επίσης, επιβάλλεται σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους να υπάρχει αποζημίωση από το ΕΦΚΑ για το διάστημα ασθενείας τους, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της ασθένειας των λογιστών φοροτεχνικών και τη μετάθεση των υποχρεώσεων των πελατών τους προς το δημόσιο. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την καθιέρωση του μηνός Αυγούστου ως μήνα μη δηλωτικών υποχρεώσεων για όλους τους φορολογουμένους. Την ίδια στιγμή, τα βέλη της ταξικής πολιτικής της κυβέρνησης έχουν στραφεί και σε μια άλλη μερίδα αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, αυτών των ταμιακών συστημάτων, που εδώ και 6 μήνες, τους 4 τελευταίους εντελώς απλήρωτοι από τα βάουτσερ, παλεύουν σε ένα ασφικτικό περιβάλλον ημερομονιών και υποχρεώσεων, με τις τράπεζες να σφυρίζουν αδιάφορα και το Υπουργείο να σφίγγει τη θηλιά των προστήμων στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει ένα τεράστιο πανικό που έχει εξωθήσει στα άκρα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, λογιστές, τεχνικούς, επαγγελματίες. Σήμερα, μάλιστα, με ποσοστό διασύνδεσης ταμιακών μεχονών λίγο πάνω από το 55% και πολλές ατέλειες και κενά στα λογισμικά που αποσυνδέονται ακόμα και από τις ήδη συνδεδεμένες ταμιακές μηχανές, αλλά παίρνοντας υπόψη και τη νέα αλλαγή των ταμιακών συστημάτων στην εστίαση από πρώτου εβδόμου, είναι εντελώς αδύνατο να ολοκληρωθούν υποχρεώσεις των επαγγελματιών στο χρονικό ορίζοντα που βάζει το Υπουργείο. Επιβάλλεται λοιπόν να δοθεί παράταση τουλάχιστον 6 μηνών, όπως και να μην επιβαρυνθούν οικονομικά επιπλέον οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι για την αλλαγή του εξοπλισμού τους ή τα πρόστιμα που εξαγγέλθηκαν. Και εννοείται ότι δεν πάει άλλο με τις υπέρογες προμήθειες των ΠΟΕΣ από τις τράπεζες που εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθούν. Φέτος, μάλιστα, με τις φορολογικές δηλώσεις να μην έχουν ακόμα ανοίξει, επιβάλλεται ο έγκαιρος προσδιορισμός χρόνου αρκετού για τη σωστή προετοιμασία και υποβολή τους, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τα τέλη του Οκτώβρη και τα τέλη του έτους, αν υποβληθούν μέσω λογιστή φοροτέχνη. Ενώ επιβάλλεται να μην έχουμε πρόστιμα στις περιπτώσεις μηδενικών και πιστωτικών αρχικών φορολογικών δηλώσεων. Με το παρόν νομοσχέδιο, η κυβέρνηση, με την ανοχή και των υπόλοιπων κομμάτων, προσπαθεί να εξοραίσει τις υποχρεώσεις στεγαστικών δανείων των Ελλήνων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μεταφέρει τις δανειακές υποχρεώσεις από τις τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο, χωρίς να μεταβάλει τις οφειλές και τους στόχους. Μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, χιλιάδες ομογενείς ποντιακής καταγωγής αναγκάστηκαν να φύγουν από τους τόπους διαμονής τους και να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα χωρίς τις απαραίτητες δυνατότητες διαμονής στη χώρα μας. Το ελληνικό κράτος, αντί να τους διασφαλίσει αξιοπρεπή κατοικία, τους οδήγησε στον τραπεζικό δανεισμό. Ενώ ήταν σε ισχύ ήδη ο νόμος 2790 του 2000 που προέβλεπε την εξασφάλιση δωρεάν κατοικίας οικοπαίδου και άδειας ανέγερσης. Όπως γνωστές είναι και ήταν και δεκάδες τοποθετήσεις στελεχών των κυβερνήσεων όλων των αποχρώσεων που τους υπόσχονταν στεγαστική αποκατάσταση. Σήμερα, που οι περισσότεροι βρίσκονται στα όρια των κατασχέσεων και των πληστηριασμών, επιβάλλεται να προχωρήσουμε άμεσα στη διαγραφή των τόκων και των προστήμων που επιβλήθηκαν, στη διαγραφή του 50% του κεφαλαίου του δανεισμού τους, όπως και την ετήσια άτοκη εξυπηρέτηση του δανείου σε ποσοστό 10% του ετήσιου φορολογητού εισοδήματος. Σήμερα, μάλιστα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι βαριά εκτεθειμένη που επέτρεψε εντός του Κοινοβουλίου από ανθρώπους του Ζελένσκι που εμφανίζονται ως επίτιμος πρόεδρος ξενός στην Κρυμαία της Ελλάδας να αφισβητήσει την ελληνική καταγωγή στο 90% των Ελλήνων ποντίων που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το καταγγέλουμε στον ελληνικό λαό, διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες μας, Έλληνες ποντιακής καταγωγής, ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να επιτρέψει ούτε μέσα ούτε έξω από τη Βουλή τέτοια εγκληματική ιστορική διαστρέβλωση. Καταψηφίζουμε το σημερινό νομοσχέδιο, που το διαπερνάει προς τη Μολαγνία ως αντιδραστικό φορομπηκτικό που οξύνει την τρομοκρατία και τον πανικό στην καθημερινότητα του λαού μας, ενώ φορτώνει με επιπλέον οικονομικά βάρη και υποχρεώσεις στα νοικοκυριά. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα
μέσα από ένα κοινό μέτωπο πάλι της εργατικής τάξης, των μικρών αυτοαπασχολουμένων βιοπαλαιστών αγροτών, ο λαός μας να βγει στο προσκήνιο της ιστορίας και μέσα από τον οργανωμένο του αγώνα, στο πλευρό του ΚΚΕ, να επιβάλλει να ανοίξει ο δρόμος για γενικότερες αλλαγές στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών του 21ου αιώνα. Σε μια κοινωνία χωρίς τα δεσμά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, στη βάση του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας και της κοινωνίας, με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στον τόπο του.